άξιονες τίμες. Και τις ψυχές ημών
Πάσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, Πάπα και Πατριάρχου Θεοδόρου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπής μου, δόξα σοι, ο εν το όρητο θαυόν μεταμορφωθήσαν δόξεν ο πνεύματος τόρου, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρδένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωβιού Σταυρού, προστασίας των τιμίων εκ ουρανίων, θείων ερωτησμάτων, ηκεσίας του ημίων δόξου, προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Αποστόλων, του Αγίων Δόξου Αποστόλου Ανδρέου, του Αγίων Δόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Κιμκιάνης, του Εναγής Πατρός Σιμών Νύφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θεοδόρου του Μακαριώτα, του Θείωτα, του Τε και Παναγίωτα, του Πάπα και Πατριάρχου, της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρίας, πληβής Πενταπόλεως, Αιθιοπίας, πάσης γης Αιγύπτου και πάσης Αφρικής, Πατρός Πατέρων ποιμένος ποιμένων, Αρχιερέως Αρχιερέων, Τρίτου και Δεκάτου τέτων Αποστόλων και Τρίτου της Οικουμένης, Μακαριότατε, ούριος άνεμος φύσηξε και από τον νότο έφερε εδώ, όχι στα παράλια της Τρίας αυτή τη φορά που είναι λίγο πιο κάτω, αλλά πιο πάνω τούτη τη φορά, εδώ, στην ιστορική και μαρτυρική Ήμβρο, έφερε, λέω, τον δευτερόχρονο της Ορθοδοξίας, τον Πάπα και Πατριάρχη της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Είναι η τρίτη φορά που έρχεστε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, μακαριότατε. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η σπουδαιότερη και η ιστορικότερη, καθώς ήλθατε για να αποδώσουμε όλοι μαζί την προσήκουσα τιμή και τον σεβασμό στον πρώτο της Ορθοδοξίας, τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας, τον Ήμβριο και Ιμβριολάτη, κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος ήλθε εδώ, στην Πατρό Αγή, στα κόμματα που τον γέννησαν, για να γιορτάσει ταπεινά το μεγάλο δώρο του Θεού,
τα 60 χρόνια της ιεροσύνης και 30 χρόνια ευκλεούς πατριαρχία. Η δική σας παρουσία κάνει μακαριότατε έτσι λαμπρότερη αυτή την επέτειο. Γνωρίζουμε ότι πάντοτε αγαπούσατε και αγαπάτε, σεβόσασταν και σέβεστε τον Οικουμενικό Πατριάρχη και η στήριξή σας είναι αμέριστη και το αποδεικνύεται καθημερινώς. Το ότι όμως μπήκατε στον κόπο εν μέσω καύσωνος να βρεθείτε μετά από ένα πολύ μακρινό και πολύ ωραίο ταξίδι εδώ στην Ήμβρο μας, μαρτυρεί πραγματικά πόσο τον αγαπάτε και πόσο τον σέβεστε τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας. Εμείς εδώ, κλήρος και λαός, σας υποδεχόμεθα με μεγάλη χαρά, με μεγάλη αγαλία, γιατί μαζί με τον Πατριάρχη μας έχουμε και τον Ιεραπόστολο Πατριάρχη. Έχουμε τον Πατριάρχη που δουλεύει και δαπανάται εκεί στην Αφρική για τους αδελφούς μας να μάθουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού με όλες τις συνθήκες που έχετε εκεί και με όλους τους κινδύνους που αντιμετωπίζετε. Έχουμε και εμείς τα δικά μας εδώ, όμως και τα δικά σας δεν είναι λιγότερα. Σας ευγνωμονούμε και σας ευχαριστούμε για αυτήν την ευλογητή επίσκεψή σας, μακαριότατε. Είμαι υπόχρεοι στην αγάπη, στην ευγένειά σας, στην καλοσύνη σας. Και ευελπιστούμε ότι η τρίτη φορά δεν θα είναι η τελευταία. Θα υπάρχει και άλλη, μακαριότατε, ώστε να μπορέσουμε και για άλλες φορές να σας υποδεχτούμε και να ανταποδώσουμε ποτήριον ψυχρού ύδατος στον κόπο της Ιεραποστολής σας. Να δροσίσουμε και εμείς λίγο την ψυχή σας με την απλή, την ανεπιτίδευτη ιμβριακή αγάπη και φιλοξενία. Ως ευπαρέστητε μακαριότατε και σας ευχαριστούμε που κοντά σας έρχεται και τον Σεβασμιότατο Άγιο Κητίου, εκπρόσωπο της αυτού μακαριότητος, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος και εκείνος τρέφει τα ίδια συναισθήματα και για τον Οικουμενικό Πατριάρχη και για την Ήμβρο μας. Σεβασμιότατε, ως ευπαρέστητε, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Σας παρακαλούμε να μεταφέρετε στον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο την αγάπη, τα σέβη μας, την αφοσίωσή μας και την ευγνωμοσύνη μας. Και να ξέρετε πως τα πολύπαθα νησιά μας έχουν έναν συνδετικό κρίκο και αυτόν τον κρίκο εμείς με τους δικούς μας αγώνες, με τις δικές μας προσπάθειες θα τον κάνουμε δυνατό και ισχυρό, έτσι ώστε να αντέξουμε, να είμαστε για πάντα παρόντες και συνέχεια του γένους, της φυλής, της φύης Θεός μας. Μακαριότατε, έστι και έτσι σας ευχαριστώ, σεβασμιότατε η ευχή σας. Σεβασμιότατε, αδερφέ μου Τίμια, Άγιε Ήμβρη και Τενέδου, Κύριε Κύριλε, ήταν απόγευμα, ο ήλιος εχρίσωνε τη θάλασσα της μεγάλης πόλεως Αλεξανδρίας. Καθόμουν και σκεφτόμουν τις μελλοντικές περιοδίες μου στην Αχανή Αφρική. Ο διάκονος έφερε την αλληλογραφία. Κάθισα και όταν έφτασε η ώρα να διαβάσω, είδα από σας, από τον Άγιο Ήμβρου, αυτό το μεγάλο γεγονός. Κοίταξα τον ουρανό, θυμήθηκα το νησί μου, την Κρήτη, που λέμε μια παροιμία, για ένα χατήρι ζούμε σε αυτόν τον ψεύτη κόσμο. Αμέσως, κύριε μου, αδελφέ μου, όταν διάβασα τα γεγονότα τα 60 χρόνια ιεροσύνης, 30 χρόνια πατριαρχίας, πλημμύρισε από ευγνωμοσύνη η καρδιά μου στον άνθρωπο, όχι μόνο τον προθιεράχη, τον προκαθήμενο, αλλά αυτόν που γνώρισα όταν υπηρετούσα στην πιο νωρινή Μητρόπολη Λάμπης και Σφακίων,
κοντά σε ένα μέγα αρχιερέα των Θεόδωρο Λάμπης και Σφακίων. Πήρα μέσα στον Άγιο Γουινέα στο παιδί μου που με συνοδεύει και του είπα, Γεώργιέ μου, θέλω να πάμε μαζί. Δεν θέλω μόνο αντιπρόσωπο, αλλά εγώ, αυτοπροσώπος, για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι μεγάλο πράγμα, Κύριε μου, στη ζωή μας να πίνουμε ένα ποτήρι νερό και να ευγνωμονούμε σε αυτούς που μας έφεραν σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτούς που με αναγέννησαν πνευματικά. Έτσι λοιπόν έρχομαι από την Αλεξάνδρεια, την ευλογημένη, την μεγάλη των μεγάλων πατέρων και ιεραρχών, αλλά η καρδιά μου ιδιαιτέρως αγαπάει την Ήμβρο. Έχω αρκετούς Ήμβριους κάτω στη Νότια Αφρική, αλλά πάνω απ' όλα στο πρόσωπο των ανθρώπων που ζουν εδώ θυμάμαι και έχω μια ευαισθησία σε αυτό που λέγεται απόδημος ελληνισμός. Και πάντα θυμάμαι τα λόγια του μεγάλου Καβάφη όταν περπατώ πολλές φορές ολομόναχος στην Αλεξάνδρεια, ότι δεν αποχαιρετάμε τα ιερά και τα όσια μας, αλλά υψώνουμε τη γροθιά μας και γινόμαστε Ηρακλείδες και τα φρουρούμε και τα υπερασπιζόμεθα. Ήρθα λοιπόν, σεβασμιότατε, με όλη μου την καρδιά να ασπαστώ τον Παναγιώτατό μας Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Πατριάρχη της Ρωμιοσύνης, να του πω να είναι πολύχρονος, μαθουσάλια χρόνια να έχει, γιατί πάλιν και πολλάκις εγεύθηκα τας ευεργεσίας του, ας υπερεγένους υπερεμού, όχι τώρα, Κύριε μου, που φέρω την Πατριαρχική Τιάρα, αλλά σε χρόνια δύσκολα, πολύ δύσκολα χρόνια, και τότε δεν με λησμόνησαν. Γι' αυτό ήρθα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, να πω τις ευχές μου, να προσφέρω το μικρό μου δώρο, να πάρω δύναμη και να επιστρέψω, αδελφέ μου Κύριλε, στην Ιερά Αποστολή που ξέρω κι εσύ αγαπάς. Και το νησί σας και η Μυτιλήνη πόσες φορές με έχει βοηθήσει. Έτσι λοιπόν μαζί με τον Άγιο Κητίου, μαζί με τον Άγιο Γουνές, είμαστε δύο αποστολικές εκκλησίες, ο Θείος και ο Ανεψιός, ο Βαρνάβας και ο Μάρκος. Ευχαριστούμε για την υποδοχή. Το ξέρω, δεν είναι μόνο το τυπικό μιας υποδοχής ενός προκαθημένου, αλλά είναι το άνοιγμα της καρδιάς σας, οι ιερείς μας, οι διάκονοι, οι ψάλτες μας, όλοι, ο λίγος κόσμος, αλλά οι πολλοί μαζί που ήρθανε για να δούνε έναν ιεραπόστολον πατριάρχη να σου δίδει, αδελφέ μου Κύριε, ο Χριστός και η Παναγία μας χρόνια πολλά, ο Άγιος Νύφων, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος, που τόσο ταπεινώθηκε στη Μονή Διονυσίου και τον ύψωσε ο Θεός να είναι ένας Άγιος της Εκκλησίας μας χρόνια πολλά, ευλογημένη επί μαντορία σου, και μαζί με την Αλεξάνδρεια και την Κύπρο μας έχεις τις ευχές πολλών αδελφών και φίλων και να είναι ευλογημένη η πορεία σου, ευλογημένη η Ήμβρος, ευλογημένη η τένοδός μας, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Προσεύχαρέστητε, μακαριότητα, σεβασμιότητα, Άγιο Γουινέα. Ευχαριστούμε, Τι